Γεια σας, γεια σας, γεια σας! Είμαι η Γκρικάτ κατά κόσμο Κατερίνα και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου! Το σημερινό βίντεο είναι ένα vlog. Παιδιά. Πρώτα θέλω να σας ευχαριστήσω για τους 8.000 συνδρομητές ξανά και για το χαμό που κάνετε στο προηγούμενο βίντεο και για το χαμό που κάνετε για ένα συγκεκριμένο πράγμα που θα δείτε σε αυτό το βίντεο. Τι θέλετε διακαώς να δείτε? Θέλετε να δείτε αυτό το μαραφέτι που έχω δείξει για τα τζάμια, γιατί σας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Όπως και εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και να σας πω την αλήθεια, έχω πάρα πολλά να σας πω γι' αυτό. Επίσης θα σας πω, αχ, τι μυρωδιές ωραίες είναι αυτές που μυρίζω σήμερα, και σας ενδιαφέρει επίσης πάρα πολύ και αυτό. Όπως επίσης θα σας πω και θα κάνουμε μαζί τη δεκτοποίηση της βιβλιοθήκης του Σπύρου, διότι η βιβλιοθήκη αυτή πρέπει να αλλάξει, πρέπει να γίνουν δραστικές αλλαγές και θα σας πω και γι' αυτό πολλά πράγματα και για το Σπύρο. Χωρίς άλλη καθυστέρηση, πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε για τα τζάμια, παιδιά. Λοιπόν, πάμε να το ξαναδούμε. Το εργαλειάκι μας λοιπόν είναι αυτό, έρχεται σε αυτό το κουτί. Αυτά εδώ είναι τα μόνα του εξαρτήματα, θα σας πω γιατί χρησιμοποιούνται. Αυτό εδώ είναι το αγαπημένο, πραγματικά αγαπημένο και θα δείτε για ποιο λόγο μετά, εργαλειάκι. Έχει αυτό το κορδόνι, το οποίο χρησιμοποιείται για να το κρατάμε εμείς, για να το έχουμε δηλαδή υπό την επίβλεψή μας από την έξω πλευρά του παραθύρου, ώστε αν γίνει κάτι και πέσει από την άλλη πλευρά, να το κρατήσουμε με το σκοινί, το οποίο είναι αρκετά μεγάλο. Και να δούμε τώρα πώς ανοίγει. Με πάρα πολύ προσοχή, γιατί ο μαγνήτης είναι πάρα πολύ δυνατός. Εδώ κάτω έχει το μαγνήτη, να ξέρετε. Από εκεί λοιπόν που είναι ο μαγνήτης, ή από το πάνω μέρος, αν φοβάστε, για παράδειγμα, θα πρέπει να το ξεκολλήσετε. Αυτό εδώ πέρα είναι το προστατευτικό τους, για να μην ενώνουν μεταξύ τους μαγνήτες και δεν ανοίξει ποτέ ξανά. Λοιπόν, οπότε εγώ το βγάζω με πάρα πολύ προσοχή. Βλέπετε, δεν ανοίγει πάρα πολύ εύκολα και δεν πρέπει οι μαγνήτες μεταξύ τους να έρχονται σε κοντινή βασικά απόσταση, γιατί θα κολλήσουν και bye-bye. Αυτό λοιπόν εδώ είναι το προστατευτικό. Αυτό εδώ είναι το πρώτο κομμάτι και αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι. Αυτό με το κορδόνι πάει στην πίσω πλευρά, στην έξω πλευρά δηλαδή του παραθύρου, και αυτή με τη λαβή εδώ πάει σε αυτήν που είμαστε εμείς, την μπροστινή. Αυτά εδώ πέρα είναι πάρα πολύ ωραία σφουγγαράκια, τα οποία όταν τα πατάμε από αυτή την πλευρά, το σφουγγαράκι ρουφάει το νερό που έχει πέσει πάνω στο τζάμι. Οπότε και αυτά εδώ τα μαξιλαράκια είναι ανταλλακτικά. Να σας πω ότι μπαίνουν και βγαίνουν και πλένονται, γιατί μετά ακριβώς το καθάρισμα των τζαμιών γίνονται χάλια, οπότε αυτά στην ουσία μπαίνουν και βγαίνουν, πάνε εύκολα. Τα βάζεις εδώ και στρίβεις αυτό εδώ το μαύρο, τα γυρνάς. Έχει αυτό ακριβώς εδώ πέρα, το οποίο είναι στην ουσία για να καθαρίζει το τζάμι, για να σπρώχνει όλα τα νερά προς τα κάτω, και με αυτό στην ουσία τα ρουφάει τα νερά. Αυτά λοιπόν θα τα έχουμε πλύνει πάρα πολύ καλά. Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να τα βάλουμε μέσα σε νερό με σαπουνάδα. Και πάμε λοιπόν στη δράση, γιατί στη δράση κολλάει το τζάμι. Εγώ να σας πω ότι ήδη έχω κάνει το γραφείο, την κρεβατοκάμαρά μας και έχω κάνει και την κουζίνα, τα παράθυρα δηλαδή, όπου πραγματικά τα έκανα μέσα σε 2 λεπτά. Ήταν αρκετά βρώμικα, μπορώ να πω, πιο βρώμικα από αυτό εδώ το τζάμι, αλλά αυτό εδώ το τζάμι έχει την ιδιαιτερότητα ότι απ' έξω δεν μπορώ να βγω. Γιατί θα σας δείξω πώς είναι η κατάσταση. Λοιπόν, έξω θα δείτε ότι έχει αυτό το πεζουλάκι, το οποίο είναι πάρα πολύ μικρό. Και τι συμβαίνει τώρα με αυτό το πεζουλάκι? Με αυτό το πεζουλάκι δεν μπορεί να μπει η σκάλα. Για να ανέβουμε πάνω και να χώσουμε τις χειρούκλες μας μέσα από εκεί που είναι η σίτα, για να κάνουμε το τζάμι. Οπότε με το συγκεκριμένο εργαλείο που γίνεται, υποτίθεται, από μέσα η δουλειά, όχι υποτίθεται, γίνεται, γίνεται λοιπόν από μέσα η δουλειά, είναι πολύ πιο εύκολο. Πάμε να δούμε λοιπόν την κατάσταση του τζαμινιού και να σας δείξω μετά πώς θα κάνουμε όλη τη φάση. Λοιπόν, το τζάμι, από ό,τι βλέπετε, προσπαθώ δηλαδή να σας το δείξω και φαίνεται, νομίζω, είναι βρώμικο, δεν μπορείς να πεις ότι είναι καθαρό. Οπότε λοιπόν, με γνώμονά μας, εδώ αυτό το σημείο, το οποίο είναι και σκοτεινό έτσι και μπορούμε να το δούμε καλύτερα το τζάμι, όπως σας το περνάω, βλέπετε τη θολούρα, να δούμε πώς θα γίνει. Εγώ λοιπόν στην αρχή έλεγα να το κάνω με σαπουνάδα, αλλά είδα ότι με σαπουνάδα δεν βοηθάει και κάτι, να σας πω την αλήθεια. Οπότε βάζω και το νερό. Οπότε, εντάξει, να δείτε πώς γίνεται. Έχω λοιπόν εδώ το μπολάκι με το νερό και αυτό που κάνω είναι να βάζω μέσα αυτό για να μπορέσει το εξαρτηματάκι του να υγρανθεί, που λένε. Λοιπόν, αυτό λοιπόν εδώ είναι τώρα έτοιμο. Αυτό είναι που θα μπει από την έξω μεριά του παραθύρου. Παίρνω λοιπόν και αυτό με τη λαβή και το κάνω έτσι, το ίδιο ακριβώς πράγμα δηλαδή. Το βάζω μέσα στο νεράκι. Ορίστε. Και αυτό θα το έχουμε από τη μέσα μεριά. Ανοίγω λοιπόν την μπαλκονόπορτα, βάζω από την έξω μεριά αυτό το κομμάτι και από τη μέσα μεριά κρατάω αυτό το κομμάτι και κοιτάξτε τώρα. Έτοιμο. Λοιπόν, κλείνω το παράθυρό μου. Και ξεκινάμε λοιπόν. Βλέπουμε τα νερά τρέχουν προς τα κάτω, οπότε θα τα πάρουμε προς τα κάτω μετά. Δεν ξέρω αν βλέπετε ότι πάει και μέχρι την άκρη εδώ και το κάνει πάρα πολύ καλά μέχρι κάτω.
όλες οι κινήσεις θα πρέπει να γίνονται zigzag. Δηλαδή έτσι. Ή πάνω κάτω. Και βλέπετε το τζάμι καθαρίζει τελεία. Και φτάσαμε λοιπόν εδώ στο τέλος που στην ουσία ξεκολλάμε το σημείο και ό,τι έχει μείνει από εδώ, επειδή έχει μαζευτεί το νεράκι, το παίρνουμε με ένα χαρτάκι. Τα ξεκολλάμε λοιπόν και το παίρνουμε με ένα χαρτάκι μπρος πίσω. Και τώρα ό,τι έχει μείνει εδώ που έχει πέσει το νεράκι, το παίρνουμε με ένα χαρτάκι και τέλος. Εδώ λοιπόν βλέπουμε το τζάμι, το οποίο τζάμι είναι τζάμι και δεν έχει τίποτα από βρωμιά. Θέλω να δείτε τη διαφορά των δύο τζαμιών, το ένα από εδώ που είναι πεντακάθαρο και το άλλο από εδώ που είναι θολό. Μπορείτε να το δείτε και από το ίδιο το τζάμι. Βλέπετε ότι περνάνε κάτι σύννεφα, σαν σύννεφα πάνω στο τζάμι. Ενώ σε αυτό εδώ δεν περνάει τίποτα. Πάμε να κάνουμε και το άλλο λοιπόν γρήγορα. Φύγαμε! Έτοιμο και αυτό το τζάμι, παιδιά, πεντακάθαρο. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ εύκολη δουλειά. Φυσικά, από ό,τι βλέπετε κάτω, δεν έχω καθαρίσει. Περίμενα να σας δείξω αυτά εδώ, τα οποία κοιτάξτε πώς έχουν γίνει. Κοιτάξτε διαφορά το έξω με το μέσα. Δεν μπορώ να σας τα βάλω κοντά-κοντά, καταλαβαίνετε το λόγο, γιατί θα κολλήσουνε. Τα αφαιρούμε και τα πλένουμε τώρα. Ορίστε. Πανεύκολο. Και θέλω να δείτε και το κορδόνι πώς έχει γίνει, γιατί ακούμπαγε κάτω που τρέχαν τα νερά. Οπότε θέλω να δείτε πώς έχουν γίνει γενικά και πώς θα γίνουν όταν θα τα πλύνουμε, γιατί τώρα θα τα πλύνω, θα δείτε. Με φέρι εγώ τα πλύνω και γίνεται κουκούλι. Σε ένα σφουγγαράκι λοιπόν βάζω φέρι, παίρνω το κορδόνι του ενός μαγνήτη και το περνώ με το σφουγγαράκι και το φέρι και καθαρίζει αμέσως. Έτοιμο! Έτοιμο λοιπόν, καθάρισε, το βάζουμε να στεγνώσει. Το σκουπίζουμε εδώ για να μην σκουριάσουν οι βίδες του. Σε αυτό το κομμάτι δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι. Εδώ πάλι αυτά τα πλένουμε με λίγο σαπουνάκι. Εγώ βάζω φέρι και τα κρύβω έτσι λίγο μεταξύ τους. Αυτά εδώ βγαίνουνε, μπορείτε να τα βγάλετε για να το πλύνετε καλά. Και ξαναγίνανε άσπρα και όμορφα. Εγώ τα βάζω εδώ για να στεγνώσουν όλα όμορφα. Και μόλις είναι έτοιμα στεγνά, βάζουμε αυτό το προστατευτικό από πάνω. Βάζουμε ξάπλα καλύτερα αυτό, γιατί έχει, είπαμε, πολύ δυνατό μαγνήτη. Και αυτό με τη λαβή κάνουμε αυτό εδώ. Και είναι έτοιμο. Άρα συνοψίζουμε με αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, να σας πω λοιπόν το review μου. Είναι πάρα πολύ καλό, αλλά θέλει προσοχή στο μαγνήτη, γιατί εμένα όταν έκανα την κρεβατοκάμαρα δεκάπη ήταν η πρώτη μου, πιάσε 3 φορές τα χέρια, γιατί πήγαινα η χαζή και έβαζα το ένα δίπλα στο άλλο χωρίς το προστατευτικό και κραπ γινόταν χαμός. Όταν θα το ανοίγετε θα προσέχετε πάρα πολύ. Ο μαγνήτης είναι πάρα πολύ δυνατός για να κάνει αυτή τη δουλειά ακριβώς που είδατε στα τζάμια. Δηλαδή, να τα καθαρίζει πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα. Επίσης, είναι πάρα πολύ οικονομικό αλλά και οικολογικό. Δηλαδή, χρησιμοποίησα μόνο νερό, δεν χρησιμοποίησα άζαξ, δεν χρησιμοποίησα χαρτί. Επίσης, επειδή δεν χρησιμοποίησα χαρτί, δεν θα έχει πάνω και αυτό το αντιαισθητικό που αφήνει το χαρτί σαν σκόνη που λέμε. Οπότε θα είναι τέλεια. Γενικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Να σας πω την πλήρη μου αλήθεια, χρειάζεται εξάσκηση. Δηλαδή να κάνεις έτσι το χέρι σου ζιγ-ζακ. Μπορείς να το κάνεις πάνω κάτω, μπορείς να το κάνεις δεξιά-αριστερά, μπορείς να κάνεις το παραθύρι του περίγραμμα, μπορείς να κάνεις μέσα. Αλλά πάντα θα ξέρετε η μύτη αυτή να είναι στην κατεύθυνση από την οποία καθαρίζετε. Δηλαδή όπως είναι έτσι. Ανάποδα ξεκολλάνε οι μαγνήτες και γίνεται χαμός. Το είδατε κάποια στιγμή που εμένα μου ξεκόλλησαν οι μαγνήτες στο δεύτερο τζάμι. Τι να έκανα τη βλακεία μου. Αυτά λοιπόν, οπότε αν αξίζει, ναι, αξίζει και με το παραπάνω. Πολύ μεγάλη προσοχή όμως. Και θα μείνετε απόλυτα ευχαριστημένοι. Θα σας έχω φυσικά το link πάλι από κάτω, όσοι θέλετε να το δείτε. Είναι for a lifetime, παιδιά. Εφόσον πλένονται κιόλας τα σφουγγαράκια, έχει και δεύτερα σφουγγαράκια. Και κρατάνε και πάρα πολύ καιρό αυτά, δεν το συζητάμε. Νομίζω αν τα προσέχετε θα το έχετε φόρου ζωής. Οπότε, ναι και με τη βούλα. Και τώρα λοιπόν είμαστε στο beauty room για να σας πω το λόγο για τον οποίο μυρίζω υπέροχα και το χαίρομαι και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτό που θα σας πω. Έχω λοιπόν προϊόντα από την εταιρεία Θες Άρωμα από τη Θεσσαλονίκη. Θες Άρωμα, σου έχω. Κατά καιρούς μου έχετε πει να σας πω τη συλλογή μου με τα αρώματα κτλ. Εγώ με τα αρώματα, εντάξει, έχω μια καλή σχέση, αλλά δεν έχω κιόλας. Γιατί? Όχι γιατί είμαι φρουμιάρα. Αλλά γιατί
Θα σας πω τι γίνεται. Θέλω ρε παιδί μου ένα άρωμα που να με γεμίζει, που να το φοράω κάθε μέρα, που να θέλω να το βάλω, να θέλω να τελειώσω το μπουκαλάκι. Τέτοια αρώματα είναι σπάνια. Ένα άρωμα που πραγματικά δεν το χόρτενα ήταν το Idol, Idol της Lancôme, το οποίο το αγαπώ πάρα πολύ. Όμως ξέρετε ότι τα αρώματα είναι και λίγο, πώς να το πω, δηλαδή τα φοράς και κάποια στιγμή σταματάς να μυρίζεις, κάποια στιγμή και είσαι λίγο δωροάδωρο για τα λεφτά που δίνω. Οπότε βρήκα μία εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, την Θες Άρωμα, και μου άρεσε και πάρα πολύ το όνομα, το Θες Άρωμα, γιατί θέλω άρωμα και εσείς μάλλον θέλετε άρωμα, οπότε να σας εξηγήσω. Η Θες Άρωμα λοιπόν είναι μια εταιρεία που έχει αρώματα τύπου, αλλά όχι οτιδήποτε αρώματα τύπου. Τα αρώματα αυτά τύπου δεν καταλαβαίνεις καν ότι είναι τύπου. Είναι σαν τα original, παιδιά, διότι πήρα το Idol της Lancôme εγώ και πήρα και άλλα πραγματάκια που θα σας δείξω εδώ πέρα, σε αυτήν την υπέροχη συσκευασία από Θες Άρωμα. Εδώ λοιπόν είναι το λογότυπο της εταιρείας και λοιπόν εγώ πήρα να δοκιμάσω όλα αυτά. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι ένα-ένα. Αυτό εδώ λοιπόν είναι το Idol της Lancôme, έρχεται σε αυτή την συσκευασία. Είναι στα 50ml, από πίσω γράφει ακριβώς τι υπάρχει, βλέπετε. Είναι το πραγματικό άρωμα Idol, με αυτή την ροζ μπομπόν διάθεση, την πολύ ανοιξιάτικη. Το έχω για άνοιξη αυτό το άρωμα. Είναι φανταστικό, είναι ακριβώς αυτό, δηλαδή αν το βάλεις δίπλα-δίπλα με το αυθεντικό του, είναι ακριβώς αυτό το άρωμα. Και επειδή θα το φοράω άνοιξη, πήρα να δοκιμάσω το Fresh Mist, το Body Mist, το οποίο σου δείχνει επίσης τι έχει πάνω. Και η μυρωδιά του είναι και αυτή, παιδιά, η Idol. Η μυρωδιά του είναι η Idol. Πεθαίνω. Σκεφτείτε τώρα το Body Mist σε όλο το σώμα και από πάνω το Idol. Εθέριο. Εγώ δεν θα περπατάω, θα πετάω. Πήρα και για το σύζυγο, αλλά κάτι μου λέει ότι θα το φοράω εγώ. Γιατί, τι μυρωδιά είναι αυτή. Λοιπόν, είναι το Acqua di Gio του Armani και είναι φανταστικό. Είναι ένα άρωμα που το έχω μυρίσει το αυθεντικό, το παίρνει ο άντρας μου συνέχεια, αλλά αυτό είναι σαν να είναι ακριβώς το αυθεντικό, σαν να έχεις βγάλει από το μπουκαλάκι το αυθεντικό το άρωμα και το έχεις βάλει εδώ μέσα. Και τώρα έρχομαι να σας πω το λόγο που θέλω να μυρίζω συνέχεια τα ρούχα μου, που δεν πιστεύω ότι διάλεξα αυτό το άρωμα που θα είναι το must για αυτό το χειμώνα, για όσο χειμώνα έχουμε τέλος πάντων. Λοιπόν, ετοιμαστείτε. Cloud Intense από Ariana Grande. Λοιπόν, δεν το είχα δοκιμάσει ποτέ. Δεν το είχα μυρίσει ποτέ. Είχα ακούσει ότι είναι ωραίο, okay. Δεν είχα ακούσει πολλές λεπτομέρειες βέβαια. Και το δοκίμασα όταν το παρήγγειλα και το φέρανε. Χριστέ μου, δεν μπορώ, αλήθεια. Δεν είμαι καλά. Είναι ό,τι καλύτερο έχω μυρίσει στη ζωή μου. Είναι σερμπέτι, είναι γλύκα, είναι γαλακτομπούρεκο. Είναι γαλακτομπούρεκο αλλά και μια spicy υφή. Θα σου βγάλει στο δέρμα σου βασικά ό,τι pH έχεις. Εμένα το pH μου είναι για να είναι σερμπέτι. Είναι λες και βάζω ένα ταψί σοκολατόπιτα πάνω μου. Δεν φαντάζεσαι γλυκά. Παναγία μου. Και πήρα και την body lotion, που και αυτή σου δείχνει εδώ τι έχει και είναι και άκρος ενυδατική. Αρκετά παχυρευστή και έχω ένα tip σε αυτό. Αμέσως μετά το μπάνιο, κράτα λίγη υγρασία στο σώμα, ταμπονάρισέ το και βάλε αυτό μετά. Πρώτον, θα φυλακίσει την υγρασία, τη σωστή υγρασία όμως, και θα γίνει ακόμα πιο υδαρό και θα πλωθεί πιο ωραία στο δέρμα. Δεύτερον, θα μυρίσει ακόμα καλύτερα, μην με ρωτάς, δεν ξέρω γιατί. Τρίτον, θα κάνει ακόμα πιο απαλό το δέρμα, ακριβώς επειδή έχει φυλακίσει την υγρασία. Πώς σου φαίνεται, εγώ ξετρελάθηκα. Και το άρωμα, έτσι, Cloud. Εδώ όμως με το Cloud υπάρχει ένα θεματάκι. Τι θεματάκι, καλό θεματάκι. Για να σας δώσω να καταλάβετε πώς μυρίζει το Cloud και για να μου δώσει να καταλάβω και η κοπέλα η Αλεξάνδρα που είναι υπέροχη και έχει το Θες Άρωμα, μου έγραψε σε αυτή την καρτούλα ότι το Cloud της Ariana Grande φημολογείται και μάλλον έχουν δίκιο ότι είναι το dupe του αρώματος Baccarat 540, Baccarat Rouge. Και εδώ μου έχει στείλει ένα δείγμα. Λοιπόν, ακούστε με να δείτε τώρα τι γίνεται. Το Cloud είναι γλύκα σερμπέτι. Αυτό έχει λίγο παραπάνω τις spicy εκδοχές. Οπότε, εάν είσαστε του γλυκού, σκέ του γλυκού, θα πάρετε το Cloud. Εάν είσαστε του γλυκού με πιο spicy χαρακτήρες, θα πάρετε το Baccarat Rouge 540. Αχ, τι ωραία που μυρίζουνε. Αν θέλετε κάτι για την άνοιξη, θα πάρετε το Idol και για το Amore, το Acqua di Gio. Εγώ αυτά προτείνω να ξέρετε. Είναι πραγματικά υπέροχα. Θέλω να πάρω κι άλλα αρώματα που μου έχουν προτείνει φίλες μου, που τους είπα ότι πραγματικά μου έκατσε τέλεια το Cloud. Α, επίσης να σας πω ότι μένει στα ρούχα για πάντα, μέχρι να τα πλύνεις. Είναι πάρα πολύ ωραία αρώματα, πάρα πολύ σταθερά και πραγματικά τα αγάπησα όσο δεν πάει. Να σας πω λοιπόν τώρα ότι θα τα αγαπήσετε κι εσείς, διότι σας έχω κωδικάρα 10% έκπτωση, γιατί είναι και αρκετά οικονομικά, δηλαδή πάρα πολύ οικονομικά τα αρώματα. 10% έκπτωση λοιπόν με τον κωδικό KATE10
ή κατέα, αν θέλεις, για να πας, να πάρεις. Να πας τώρα, έχει και φυσικό κατάστημα. Από το site θέλεις ό,τι θέλεις, θα στάγω από κάτω, για να πάρεις λοιπόν ό,τι θέλεις από το θες άρωμα. Και άσε με εμένα τώρα να ονειρεύομαι πάνω στο cloud με την Ariana Grande. Later. Μετά από λίγη ώρα που πέρασε λοιπόν, γιατί πήγα και πήρα παιδιά τον μικρό εκτάκτος από τον παιδικό, γιατί έχουμε λίγη μίξα, γι' αυτό και εγώ λοιπόν δεν μπορώ να γίνω καλά. Και είναι εδώ κάτω και παίζει. Οπότε μετά θα πρέπει να πάω να πάρω την παιδίατρο, να δούμε τι θα κάνουμε. Του ξανακάνω πλύσει συνέχεια. Οπότε να δούμε τι θα γίνει τώρα. Μάλλον αύριο δεν θα τον πάω. Θα τον πάω μεθαύριο, ώστε να μπορούμε να έχουμε χρόνο να πάμε στην παιδίατρο να τον εξετάσει. Οπότε τώρα τι θα κάνουμε. Όπως σας υποσχέθηκα, θα φτιάξουμε τη βιβλιοθήκη. Και φυσικά θα έχουμε παρέα μας και το Σπύρο. Σπύρο, τι κάνεις? Ψάχνεις τα παιχνίδια σου? Παιδιά μας έχουν βολέψει πάρα πολύ αυτά τα κουτιά. Τώρα του τα έχω εδώ κάτω για να έχει όλα τα παιχνίδια του. Να διαλέγει στην ουσία εκείνο τι θέλει να παίξει. Ιω, και είναι πανευτυχής. Yeah. Εδώ έχουμε το δεινόσαυρό μας. Πώς κάνει ο δεινόσαυρος? Wow, έτσι. Αγάπη μου, αγάπη μου εσύ. Γελάει. Έτσι λοιπόν, όπως σας είχα δείξει τις προάλλες, έχουμε αυτά εδώ τα βιβλία και τα παιχνίδια. Και εδώ λοιπόν έχουμε πάρα πολλά βιβλία, τα οποία κάποια δεν είναι ακόμα για την ηλικία μας, είναι κάποια που μας έχουν στείλει. Οπότε θα πρέπει να κάνω μία εκαθάριση, όπως επίσης και βιβλία τα οποία δεν μπορούμε πια να τα διαβάζουμε, όπως είναι αυτά τα μαλακά βιβλία. Εντάξει, δεν είναι πια η ηλικία μας, οπότε αυτά θα φύγουν μάλλον ή θα πάνε κάπου αλλού. Σπύρο, αρέσουν τα βιβλία σου? Ναι, ποιος αρέσει περισσότερο? Το κόκκινο αυτοκινητάκι? Ωραία, πήγε να το διαβάσεις, έλα. Λοιπόν, εδώ πάνω, σε αυτό το κομμάτι, έχω όλα τα σφινώματα. Αυτά δεν θέλω να τα πειράξω καθόλου, καθώς μου αρέσουν έτσι όπως είναι. Εδώ όμως, όπως για παράδειγμα οι πρώτες μου χρωμοσελίδες, ο φτεροπόδαρος μπαμπάς που είναι από μετέχνιο, που είναι από τριών και πάνω, η πρώτη μου ζωγραφική, ο μικρός δράκος Καρύδας, ο πολικός αστέρας που είναι από 4 ετών, ο παπουτσής και τα ξωτικά, κοχυλάκια συντευτές που είναι από 4 ετών, 15 λεπτά συγκέντρωση και από τη φύση στο πιάτο μας, οι 4 εποχές, και όλα αυτά εδώ είναι δικά μου βιβλία, τα οποία πρέπει να βάλω στη δική μου βιβλιοθήκη. Πώς να βοηθήσω το παιδί μου να ελέγχει τη διάθεσή του. Μοντεσόρι στο σπίτι με το μωρό. Πώς να βοηθήσω το παιδί μου να είναι χαρούμενο. Πώς να βοηθήσω το παιδί μου να έχει φίλους. Μοντεσόρι στο σπίτι με το μικρό παιδί. Πειθαρχία χωρίς ξύλο και φωνές. Όλα αυτά λοιπόν εγώ που είναι για μένα. Όλα αυτά λοιπόν εγώ που είναι για μένα θα τα βάλω στη βιβλιοθήκη μου και τέλος. Και τα υπόλοιπα που θα σας δείξω θα τα βάλω ανάλογα με την ηλικία. Δηλαδή αν είναι από 3 και πάνω σε μία ντάνα, από 4 και πάνω σε μία ντάνα. Για να δούμε τι θα αποθηκεύσουμε και τι θα αφήσουμε. Ούτως ώστε να βάλουμε και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, από αυτό εδώ αφήσαμε μόνο αυτά τα δύο. Το ένα είναι από 1 έως 3, οπότε στην ουσία θα αρχίσουμε να το χρησιμοποιούμε. Μοντεσοριανές δραστηριότητες με το παιδί. Και αυτό είναι το προσωποποιημένο παραμύθι του Σπύρου από το My Icona, με την ειδική αφιέρωση από πίσω. Και είναι πάρα πολύ ωραίο και το αγαπώ, δεν πρόκειται να αποθηκεύσω αυτό ποτέ. Άρα στην ουσία το ράφι έχει μόνο αυτά τα δύο, οπότε πάμε από κάτω τώρα. Αυτά εδώ θα τα βάλω στην Μπέμπα, γιατί είναι μοντεσοριανού τύπου κάρτες, ασπρόμαυρες κάρτες. Σε λίγο θα αρχίσει η Μπέμπα να παρατηρεί. Μην σας πω ότι ήδη έχει αρχίσει και παρατηρεί, αλλά τέλος πάντων. Αυτά λοιπόν θα μπουν στα ροζ κουτιά της Μπέμπας. Εδώ έχω τη σειρά από τη Σουσέτα, ο Τιλού το μπλε λυκάκι, και αυτό εδώ, όπου πιστεύω ότι αυτά, η αλήθεια είναι ότι από του χρόνου θα μπορέσουμε να τα διαβάσουμε. Που λέει συνέχεια όχι ο Τιλού, φοβάται το σκοτάδι, μαθαίνει το γιογιό και δεν θέλει να κοιμηθεί. Νομίζω σε ένα χρόνο από τώρα θα είμαστε ok. Ίσως και το καλοκαίρι θα δείξει. Κρυφτούλη με τον Άι Βασίλη φεύγει γιατί περάσαν τα Χριστούγεννα. Από τη σειρά μικρές καληνύχτες, ένας καθρέφτης για όλους που έχει και αφήγηση με QR code. Και από εδώ θα κρατήσω εκπαιδευτικές κάρτες που μας έχει πάρει η θεία μας. Αυτό από Σουσουέτα το αγρόκτημα, που έχει διάφορες εικόνες, μου αρέσει που είναι αληθινές εικόνες, δηλαδή σαν φωτογραφίες και δεν είναι ζωγραφιστές. Βάσει της μοντεσοριανής φιλοσοφίας, αυτό είναι το καλύτερο για να έρχεται πιο εύκολα και γρήγορα το παιδί σε επαφή με την πραγματικότητα. Οι πρώτες μου 100 λέξεις. Αυτό είναι ένα βιβλιαράκι για το μπάνιο, το οποίο θα το ξαναβάλω νομίζω, έτσι για να βλέπουμε εδώ τις εικόνες. Αυτό εδώ νομίζω πια, δεν ξέρω, δεν μας χρειάζεται, ίσως είναι για λίγο αργότερα για την Μπέμπα. Είναι στην ουσία περισσότερο αφής βιβλίο, βλέπετε, έχει διάφορες ουρίτσες εδώ πέρα.
Αυτό το έχω πάρει από εξωτερικό, συγκεκριμένα από AliExpress, όπως και άλλα τέτοια που θα δείτε στην πορεία. Λοιπόν, οπότε εδώ μας έμεινε ο Ρένος, ο οποίος δεν έχει ούτε μισό φύλλο και έχει μόνο αυτά εδώ. Και μας έμεινε και αυτό εδώ. Οπότε, τι θα κάνω τώρα? Θα βάλω εδώ αυτά που σας είπα ότι θα κρατήσω, για να φαίνονται. Και φτάνει μέχρι εδώ ο Σπύρος, οπότε μέχρι εδώ μπορεί να φτάσει. Και από εδώ και κάτω θα είναι τα βιβλία που θα μπορεί να φτάσει και θα μπορεί να διαβάσει. Και εδώ πάνω θα βάλω αυτά τα δύο βιβλία οπωσδήποτε. Και τα βιβλία που θα κρατήσω για την Μπέμπα, όπως είναι αυτό. Και άλλα που θα σας δείξω σε λίγο. Πάμε λοιπόν στα από κάτω ράφια. Στο από κάτω ράφι λοιπόν έχει από αγαπημένα βιβλία του Σπύρου. Αυτό λοιπόν το κρατάμε γιατί είναι το αγαπημένο μας βιβλίο. Βάλτε με τα οχήματα. Πάρε Σπύρο εδώ. Oh yeah. Oh yeah. Πάρε Σπυράκο. Oh yeah. Φυσικά κρατάμε Φεγγαράκι μου λαμπρό. Με το αστεράκι εδώ το φωτεινό το τέλειο. Σπύρο. Τέλειο. Παπάκι είναι. Χουά κάνει. Ελέφαντας. Εδώ αυτό οι τίγρεις θα φύγουν γιατί είναι από 4 ετών και άνω. Αχ, κουνελάκι, αυτά με τα QR code που σας είπα. Το καρότο, υπέροχο βιβλίο, το αγαπάμε πάρα πολύ. Από τη σειρά των πρώτων ανακαλύψεών μου. Έχει εδώ φρούτα και λαχανικά. Βασικά μόνο λαχανικά. Και κοιτάξτε εδώ, έχει, είναι αισθητηριακό έτσι, διαδραστικό το βιβλίο. Εδώ τα φρουτάκια, δώρο η θεία μας το έχει κάνει εδώ, πολύ όμορφο. Και τα πρώτα μου 100 ζώα, που είναι σετ με αυτό, οι πρώτες μου 100 λέξεις και θα τα βάλουμε μαζί. Τα βάζουμε λοιπόν εδώ μαζί αυτά. Εδώ βρήκα και αυτό εδώ το μικρούλι που θα το κρατήσω για την Μπέμπα. Για το Σπύρο επίσης κρατάμε ζωάκια στο σπίτι. Και το όνειρα γλυκά αρκουδάκι, και αυτό είναι πολύ αγαπημένο μας, το αγαπάμε πολύ, κοιτάξτε πως ανοίγει, είναι πολύ όμορφο. Υπέροχη εικονογράφηση, το αγαπάμε πολύ. Και φτάσαμε στο τελευταίο ράφι, το οποίο έχει διάφορα. Όπως αυτό που θα κρατήσω για την Μπεμπούλα μας. Και αυτό είναι από AliExpress. Αυτά βέβαια εδώ που τα λέμε, θα σας πω την αλήθεια. Μπορώ να έχω για την Μπέμπα και, επειδή ο Σπύρος σίγουρα θα είναι από δίπλα μας, να μαθαίνω και το Σπύρο πράγματα πιο ουσιώδη. Δηλαδή, η Μπέμπα να το αγγίζει και ο Σπύρος να μου λέει για παράδειγμα τι κάνει το σκυλάκι. Είναι και στα αγγλικά, οπότε βλέπω ότι έχει και μια έφεση στα αγγλικά, οπότε μπορούμε για παράδειγμα να μιλάμε και να λέμε ας πούμε the dog και διάφορα πράγματα που θα έχει μέσα. Κάτι τέτοιο δηλαδή και με αυτό μπορούμε να κάνουμε, όπου είναι τα ζώα της θάλασσας. Και αυτό εδώ το μικρό προβατάκι, πολύ όμορφο κι αυτό. Εδώ λοιπόν έχουμε και τραγουδάω και χορεύω, που πάλι μας αρέσει πάρα πολύ. Οπότε μπαίνει και αυτό εδώ. Στο αγρόκτημα, το έχω πάρει από τα Lidl, πάρα πολύ όμορφο παιδιά. Ανοίγεις και βλέπεις, τέλειο. Και τα ματάκια κουνιώνται, πολύ ωραίο. Και αποθηκεύουμε επίσης αυτά τα κλασικά παραμύθια που είναι για αρκετά αργότερα. Πινόκιο, παπουτσωμένος γάτος, ο Αλαντίν, ο Τζακ και η Φασολιά και ο Πίτερ Παν. Και κρατάμε αυτό το πολύ μικρούλι, η πρώτη μου αριθμή. Εδώ κάτω λοιπόν έχει μείνει για να βάλουμε τα καινούργια βιβλία. Αυτά τα καινούργια βιβλία, αν δεν τα έχετε δει, θα σας βάλω το βίντεο που σας τα δείχνω αναλυτικά, όταν τα είχαμε πάρει από τη φίλη μου. Θα τα βάλω έτσι ούτως ώστε να τα βλέπουμε και να είναι εύκολος να τα διαλέξει ο μικρός. Νομίζω είμαστε έτοιμοι. Και μας έχουν μείνει τώρα αυτά τα παιχνιδάκια που θα σας δείξω πού θα τα βάλουμε. Και αυτά εδώ τα puzzle που θα σας δείξω και αυτά σε λίγο που θα μπουν. Πάμε όμως να δούμε τη βιβλιοθήκη. Όπως σας είπα λοιπόν, πάνω έχει τα σπινώματα. Εδώ έχει τα βιβλία που χρησιμοποιήσω για την Μπέμπα και δύο πίσω του Σπύρου που πρέπει μόνο εγώ να τα φτάνω. Αυτά εδώ είναι αυτά που θα χρησιμοποιούμε για να μάθουμε πράγματα, οι λέξεις, τα πράγματα που θα πρέπει να δείχνουμε κτλ. Και ένα για τον μπάνιο εδώ. Αυτά εδώ είναι πιο διαδραστικά, όπως και αυτά από κάτω, και θέλω να μάθω αυτά τα δύο τα τελευταία εδώ, να βάζω το Σπύρο να μου διαλέγει τι θέλει να διαβάσει. Εδώ λοιπόν όμορφα και τακτοποιημένα βάλαμε όλα μας τα επιτραπέζια και τα παζλάκια τα βάλαμε εδώ μέσα στο κομμωδίνο του. Όλα λοιπόν τα έχουμε έτοιμα σε κουτιά και οργανωμένα. Και εδώ λοιπόν έχω ξεχωρίσει ό,τι βιβλία θα αποθηκεύσουμε που δεν είναι ακόμα έτοιμος ο μικρός, λόγω ηλικίας. Οπότε θα τα βάλω έτσι όμορφα σε μία σακουλίτσα, ξεκινώντας για αυτά που είναι με μεγαλύτερη ηλικία, μετά θα πάμε στα επόμενα
Και τέλος πάντων πάνω σε αυτά που θέλω για τη μικρή. Να σας πω ότι χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ που τα έφτιαξα όλα και να σας πω ότι γενικά θέλω λίγο να αρχίσουμε να παίζουμε λίγο καλύτερα με το Σπύρο, γιατί έχουμε φτάσει κοντά 2,5 χρονών και λέμε λίγες σχετικά λέξεις έτσι, πολύ ανεπαίσθητα από αυτές που θα πρέπει να λέμε. Οπότε είμαι σε αναζήτηση, να σας πω την αλήθεια, λογοθεραπεύτριας, λογοθεραπευτή, θα δούμε τώρα λογοθεραπευτικού κέντρου, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, όχι ότι έχει κάτι, όχι ότι έχει πρόβλημα, απλά εγώ πώς μπορώ να τον προσεγγίσω για να αρχίσει σιγά σιγά να ξεδιπλώνεται και να λέει λεξούλες, εκτός από μπαμπά, μαμά, φαΐ, παππού, γιαγιά, το φαΐ, το φύ, ας πούμε, δεν το λέει καλά. Παππού, γιαγιά, μπαμπά, μαμά, τώρα λέει αυτά καθαρά. Την μπανάνα, ας πούμε, δεν τη λέει μπανάνα, λέει μπα. Και υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα που μου έχουν κεντρήσει έτσι το ενδιαφέρον και θα ήθελα να τον, έτσι, να τον κάνω λίγο καλύτερα, να τον ξεδιπλώσω και να τον ξεκλειδώσω. Να σας πω ότι για παράδειγμα το μήλο δεν το λέμε μήλο, αλλά το λέμε apple. Βλέπει αγγλικά, ακούει και από μένα, οπότε θέλω λίγο να μιλήσουμε γι' αυτό και για τη διγλωσία. Οπότε θα σας έχω σίγουρα στο επόμενο μεθεπόμενο βίντεο περισσότερα νέα, γιατί έχω στο μυαλό μου μία λογοθεραπεύτρια για να έχω την μπάσα αλήθεια να σας πω, που θέλω να δω τι θα γίνει, θέλω να δω τι θα κάνουμε. Να την πάρω ένα τηλέφωνο να συνοηθούμε. Οπότε αυτά για τώρα. Αυτό ήταν το βίντεο. Εύχομαι να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, ξέρετε ακριβώς τι να κάνετε. Πείτε μου κάτω στα σχόλια τι σας άρεσε για τα τζάμια, αν σας άρεσαν τα αρώματα. Δείτε και τον κωδικό από κάτω. Αν σας άρεσαν όλα τα βιβλιαράκια του Σπύρου, ό,τι θέλετε να με ρωτήσετε, πείτε το μου από κάτω. Εγώ εδώ κάπου θα σας αφήσω. Και μέχρι το επόμενο βίντεο από μένα, πολλά φιλιά, να περνάτε καλά και να προσέχετε.